Ό,τι θερμίδες θέλω, αρκεί να είμαι σε έλλειμμα ή σε πλεόνασμα. Κανείς δεν θα κάνει έτσι σώμα. Δείτε μεγάλους αθλητές διατροφές που κάνανε. Επειδή ακούγονται πολλά στο ίντερνετ, πάντα να θυμάστε πως άτομα που κάνουν χρήση αναβολικών ή έχουν χρησιμοποιήσει φαρμακοδιέγερση στο παρελθόν για να χτίσουν το σώμα τους είτε για να χάσουν λίπος, δεν έχουν μπει στη διαδικασία να μάθουν ό,τι χρειάζεται διατροφή. Γι' αυτό μπήκαν στο φάρμακο. Γιατί δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα μόνο με τη διατροφή και τον προγραμματισμό της προπόνησης. Οπότε πάβει να έχει βαρύτητα η γνώμη τους πάνω στο θέμα της διατροφής για φυσικούς αθλητές. Με απλά λόγια, ποτέ μην παίρνει συμβουλές για τη διατροφή σου, για την απώλεια λίπους σου, από άτομα που έχουν κάνει φαρμακοδιέγερση και χρήση αναβολικών στο παρελθόν. Δεν έχει απολύτως καμία αξία. Νούμερο 2. Εγώ είμαι κάποιος που έχει χάσει 40 κιλά, απολύτως φυσικά. Από τα 115 έχω πάει στα 77. Έχασα όλο το λίπος μου, ήμουν αφού στεγνός και μετά έχασα και εμείς απολύτως φυσικά με προπόνηση και σωστή διατροφή, τρώγοντας τα πάντα, τρώγοντας ό,τι θέλω. Οπότε, όταν έρχεται κάποιος και μου λέει, δεν μπορείς να τρως ό,τι θες και να χτίσεις το σώμα σου μόνο να γελάσω μπορώ, γιατί το έχω κάνει και το διδάσκω κάθε μέρα και καθοδηγώ άτομα προπονώντας τα, τρώγοντας ό,τι θέλουν. Και αυτό δεν σημαίνει ότι τρώμε μόνο σκουπίδια. Όχι, ποτέ δεν θα πω κάποιον φάει μόνο μπέργκερ και ντόνατς. Όχι. Τρώμε 75-80% καθαρά, πετυχαίνουμε τις συνολικές μας θερμίδες και έχουμε ένα 15-20% για πρόθυρες θερμίδες για να κάνουμε διατροφή ικανοποιητική, διασκεδαστική και διατηρήσιμη στη διάρκεια του χρόνου. Έτσι έχει το αποτέλεσμα. Ωραία, είναι διατηρήσιμη διατροφή. Εν κατακλείδη, είναι irrelevant και ασήμαντη η γνώμη οποιοδήποτε έχει κάνει χρήση, είτε στο παρελθόν είτε τώρα, για την απώλεια λίπους σε φυσικούς αθλητές. Όταν βλέπουμε το 95% των φυσικών αθλητών που κατεβαίνουν σε αγώνες bodybuilding, να χρησιμοποιούν μέτρηση θερμίδων είτε με τον ένα είτε με τον άλλον τρόπο, IIF, YM, flexible dieting, ο καθένας με τον τρόπο του, συνολικές θερμίδες, πρωτεΐνες, άλλοι προσέχουν ακριβώς τα μάκρος, τα γραμμάρια, ο καθένας έχει τον τρόπο του. Άρα δεν έχουν απολύτως καμία σημασία οι γνώμες ατόμων που έχουν κάνει χρήση. Αυτά μάγια.